Δικαίωση στη μνήμη του Βαγγέλη Γιακουμάκη χαρακτηρίζουν την πρόταση του εισαγγελέα οι γονείς του αδικοχαμένου ρεθυμιώτη σπουδαστή, όπως μετέφερε ο συνήγορος της οικογένειας Δημήτρης Μπούκας λίγο μετά την ολοκλήρωση της αγόρευσης του εισαγγελικού λειτουργού. Λοιπόν, θεωρεί ότι δικαιώνει τη μνήμη του παιδιού του. Ακούσατε βεβαίως κατά την αγόρευσή του ο κ. Εισαγγελέας έκανε χρήση των όσων οι μάρτυρες ανέφεραν τόσο προανακριτικά όσο και την ακροματική διαδικασία. Η πολύκροτη δίκη μπήκε στην τελική ευθεία της με την πρόταση του εισαγγελέα που ζήτησε να κηρυχθούν ένοχοι 8 εκ των 9 κριτικών, οι οποίοι κατηγορούνται για επικίνδυνη σωματική βλάβη από κοινού και κατ' εξακολούθηση. Μίλησα για ένα δικαστήριο το οποίο γίνεται εντός της αίθουσας και για μια διαφορετική διαδικασία η οποία εκτός της αίθουσας και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης παρουσιάζεται. Ο εισαγγελέας πρότεινε να κριθούν ένοχοι για κάποιες από τις πράξεις που τους έχουν αποδοθεί, ενώ για κάποιες άλλες ζήτησε τη μετατροπή της ποινής σε απλή σωματική βλάβη και πάυση τους οριστικά, εξαιτίας της έλλειψης εγκλήσεως από το θύμα. Ο εισαγγελέας εκτίμησε ότι το συντριπτικά μεγαλύτερο κομμάτι των σωματικών βλαβών ότι τελέστηκε. Ο κατηγορούμενος στον οποίο υπερασπίζομαι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και όταν έρθει η στιγμή θα μιλήσουμε και για την συμπεριφορά των μέσων και για την πιθανή τους επίδραση στην συγκεκριμένη δίκη. Ο εισαγγελέας στη διάρκεια της αγόρευσής του έκανε λόγο για μια κλειστή ομάδα με παραβατική συμπεριφορά. Υπήρξε καυστικός με τους μάρτυρες που πέρασαν από την αίθουσα του δικαστηρίου, σημειώνοντας ότι κάποιοι έπαθαν ξαφνική αμνησία ενώ άλλοι κατέθεσαν αόριστα. Παράλληλα, στυλίτευσε με καυστικό τρόπο την απουσία των κατηγορουμένων που δεν εμφανίστηκαν ποτέ στο δικαστήριο. Αβίαστα λοιπόν έκρινε εκείνος ότι κάποιοι εκ των μαρτύρων θέλησαν να αφαιρέσουν από τη μνήμη τους πράγματα, γι' αυτό και δεν αναφέρθηκαν στα όσα είχαν πει στις προανακριτικές τους καταθέσεις. Παρ' όλα αυτά λοιπόν το αποδεικτικό υλικό κρίθηκε ιδιαίτερα ικανοποιητικό. Αυτό θεωρεί η οικογένεια ότι συμβαίνει.